Λοιπόν, χαίρετε, καλή εβδομάδα σε όλους και χρόνια πολλά. Στον απόϊχο των όσων πολλών έχουν συμβεί στη 16η αγωνιστική. Αυτή την ώρα διεξάγεται ο αγώνας του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο. Είναι στο 2-0, με τον ΠΑΟΚ να σκοράρει δεύτερο τέρμα λίγα λεπτά πριν βγούμε στον αέρα. Είναι το δοκάρι και μέσα. Είμαστε μαζί μέχρι τις 7.30. Έχουμε να κουβεντιάσουμε και να αναλύσουμε πολλά. Παρέα με Νίκο Αλέφαντο και Κωστή Ραπτόπουλο. Να ξεκινήσουμε βλέποντας τις αλλαγές που θα έχουμε λογικά και στην κορυφή της βαθμολογίας και είχαμε και στην ουρά. Με συνοπτικά τα αποτελέσματα από την 16η αγωνιστική. Άστερας Τρίπολης Ξάνθη 5-0, Λαμία ΑΕΚ 0-0, ΑΕΛ Πανιώνιος 2-0, Πανετολικός Όφη 2-0, Βόλος Ολυμπιακός 0-0, Παναθηναϊκός Άρης 0-0, ΠΑΟΚ Ατρόμητος 2-0 στο 35, σε μάτς που διεξάγεται τώρα στην Τούμπα, στην κορυφή. Θα δούμε τον Ολυμπιακό με 38. Αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει, προσπερνά, φτάνει του 40 και πάει στο συν 2. Η ΑΕΚ έχει 28, ο Όφη 23, η ΑΕΛ 22, ο Άρης 22, ο Παναθηναϊκός 22. Γίνεται ένας χαμός εκεί για ένα πλασάρισμα στην εξάδα των play-off. Ξάνθη 20, Ατρόμητος 19 με ένα μάτς λιγότερο. Λαμία 19, Βόλος 18, Αστέρας Τρίπολης 15. Ο Πανετολικός που κέρδισε τον Όφη με 2-0 προσπέρασε τον Πανιώνιο, ο οποίος είναι πλέον ουραγός, με 6. Η επόμενη αγωνιστική περιλαμβάνει δύο μεγάλα ντέρμπι. Είναι το Άρης ΠΑΟΚ και το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ωστόσο, τούτη την ώρα που μιλάμε δεν ξέρουμε αν θα διεξαχθεί, αφού οι διαιτητές έχουν κηρύξει αποχή, ειδικά μετά το τελευταίο συμβάν που είχαμε, όπου έπεσε μία κροτίδα στο σπίτι του κυρίου Ευαγγέλου Βαρίστας στο μάτς Βόλος Ολυμπιακός, και μετά από αυτό αποφάσισαν την αποχή να την κάνουν άμεσα, όχι από τη 18η αλλά από τη 17η που βλέπετε εδώ οι διαιτητές. Θα πρέπει να πάρει επίσημη μορφή αυτό, να κατευθεί στην ΕΠΟ, να το δεχτεί η ΕΠΟ και ούτω καθεξής. Έχουμε καιρό για αυτά. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιάννη μου. Να είσαι καλά. Έχει και καλά παιχνίδια τώρα μετά που θα αρχίσει το πρωτάθλημα. Ναι, το θέμα δεν ξέρουμε πότε θα ξεκινήσει με την αποχή των διαιτητών. Περάσουμε πάλι ταλαιπωρίες. Θα είναι καλά παιχνίδια, μπαίνει στην ευθεία. Τον Ατρόμητο τώρα χάνει 2-0. Χάνει 2-0. Χάνει 2-0 και για λίγο που είδαμε. Ναι. Αυτό δεν μπορεί να καταλάβουν, Γιάννη. Mm-hmm. Δεν μπορεί να καταλάβει με τίποτα. Δεν μπορείς να πηγαίνεις να πέσεις στα ίσια, παραδείγματος χάρη το πρωτοπόρο, μέση είτε Βόλος λέγεσαι τον Ολυμπιακό, είτε Ατρόμητος λέγεσαι τον ΠΑΟΚ μέσα στη Θεσσαλονίκη. Εδώ είναι... είναι απαράδεκτο. Ναι. Πάει και παίζει ρισβάνι γούτα και τα λοιπά. Ευάλωτος. Δεν περάσαν 20 λεπτά, χάνει 2-0. Mm-hmm. Δηλαδή, ο Παντελίδης χάνει τα πάντα. Τι παίζεις, δηλαδή, τι δείχνεις, ότι εγώ δεν υπολογίζω τους μεγάλους, θα παίξω ανοιχτά. Και θα παίξω ένα 5-3-2 σφιχτό, ωραίο, και αν χάσεις με ένα 0, θα είσαι και ηρωικός. Εδώ μπορεί να φας καλά 2 στο δεύτερο. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν παίζεται έτσι οι μικρές ομάδες, τις μεγάλες. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Mm-hmm. Δεν παίζεται. Πάμε. Δεν είναι Αγγλία εδώ. Ναι. Εδώ χτες έβλεπα τη Watford με τη Manchester United. United. Ο μένας ο προπονητής Manchester United, Solskjaer, κοιμότανε. Ναι. Ο δε άλλος έκανε παπάδες, που λέμε. Mm-hmm. Λοιπόν, είναι άλλο το ποδόσφαιρο εκεί. Άλλοι παίχτες. Γιατί η Watford είναι τελευταία και είχε όλους σιδερένιους παίχτες. Ναι. Σιδερένιο. Όλοι, δεν έχει η Ελλάδα αυτό το βιολί ο μικρός να πάει να βαρέσει το μεγάλο όπου και να είναι. Άρα αυτό πρέπει, αν είσαι μικρός ή μικρομεσαίος, να βάλεις την τακτική σου βέβαια, για να προβάλλεις αντίσταση στο μεγάλο. Πρώτον και πρώτον, να παλέψεις ότι αποτέλεσμα φέρεις τιμητικό. Mm-hmm. Μακάρι να φέρεις ισοπαλία, να κερδίσεις. Μακάρι. Αλλά τιμητικό. Έλα 1-1, χάσε 1-0, χάσε 2-1. Μην αρχίσει 2-0, 3-0, 4-0 και τέτοια. Ναι. Γι' αυτό λοιπόν φυλάς τα νότα σαν μικρή ομάδα, mm-hmm, και από εκεί και πέρα παλεύεις με τους μεγάλους με ένα τέτοιο στυλ να πάρεις αποτελέσματα.
Πάμε να δούμε πώς κατέβηκε ο ΠΑΟΚ και αμέσως μετά να καλησπερίσουμε τον Κωστή Ραπτόπουλο. Εδώ βλέπουμε με ένα πιο πολύ 4-4-2, δηλαδή με Πέλικας, Φιντέρης και μπροστά Λιμνιό από τη μία, Βερίνη από την άλλη. Μίσιτς, Μαουρίσιο, Γιαννούλη, Μάτο, Ίγκασον, Βαρέλα και Ζίβκοβιτς. Το κλασικό του Φερέρα. Λοιπόν, ναι, έβγαλε τον, δεν έβαλε Μπίσεσβαρ και έβαλε Πέλκα δίπλα στο Σφιντέρσκι. Πάμε να καλησπέρισουμε τον Κωστή. Κωστή, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα. Αυτή τι είναι, ΑΕΚ στο Χόλμης είναι. ΑΕΚ στο Χόλμης. Έτσι. Βέβαια, πάω για προπόνηση. Μετά με την ΑΕΚ στο Χόλμης να ιδρώνει φανέλα φουλ. Κοίταξε, εδώ βλέπω Παντελίδης τέχει διάδα. Περίμενε, πριν αρχίσει την ανάλυση σου. Μου είπε ένα πουλάκι ότι στην αρχή φοράγες Arsenal φανέλα και την άλλαξες. Ζεστάθηκες. Ωραίο παραμύθι. Εντάξει, κατάλαβα, Ραπτό, που λέει είσαι με τη μόδα. Arsenal 0-0. Ζεστάθηκες, εντάξει. Ζεστάθηκα. Έτσι, ναι. Κοίταξε. Πάει με εξτρέμ κανονικά, Βιερίνια Λιμιό. Δεκάρο νιάρι τον Μπέλκα, πιο ελαφρύ. Και έβαλε δίπλα στο Μίσης, αντί τον αργό τον Αυγούστο, έβαλε τον Μαουρίσιο, ο οποίος φέρε τον φορμάρι κιόλας. Ο άλλος έβαλε τρία χαφ, Ούπιντες, Μασόν, Ανδρούτσο, αλλά το πρόβλημα του, εμείς του το είπαμε, τα σέντερ μπακ σου είναι πρόβλημα. Δηλαδή, ο Γούντας με τον Λιβάνι ευθεία δεν κρατάνε. Τώρα δεν βρήκα το δεύτερο γκολ, εδώ πανηγυρίζαν οι παοξίδες, που βλέπουν το μάτς, μου λέει στο rebound, λέει αγάλματα, ο Λιβάνι και ο Γούντας. Έχει θέμα εκεί και πρέπει να το ενισχύσει εκεί το θέμα, στη μεγάλη την περιοχή. Αυτός πήγε, έβαλε τον Γκάλο εξτρέμ μπροστά από τον κύριο Βρακίνη να πιάσει τον Γκαλούλη. 3-0. 3-0, Πάκο. Άντε πάλι, καλά τα λέω λέγοντας. Ευθεία παιδιές, σε δικαιώνει εδώ το Μετρόπολης. Λέει, έχει δίκιο ο Αλέφαντος. Σε ευθεία, πάμε το 3-0 ο Παντελίδης. Πω, πω, για πλάκα. 3-0 στο 41. 2-0 mm-hmm. Αυτά είναι τα ωραία. Καλά να πάθει ο Παντελίδης, γιατί καβαλάνε το καλάμι. Είναι προπονητάκια της πλάκας, ναι. Παίρνουν κανένα αποτέλεσμα και μετά πάνω πάνω και θέλει να παίξει τώρα ο Ατρόμητος τον ΠΑΟΚ στα ίσα μέσα στη Θεσσαλονίκη. Θέλει να παίξει ποτέ το Ατρόμητος τον Ολυμπιακό μέσα στη Θεσσαλονίκη. Δεν είναι Αγγλία. Δεν παίζει η Γουότφορντ να φέρει αποτέλεσμα, αλλά έχει 11 θηρία μέσα η Γουότφορντ. Και μπορεί να κοντράρει. Και λες πως είναι τελευταία. Και έχουν όλοι... Ή φαντάσου που είναι αυτή τελευταία, πως είναι η άλλη. Μπράβο. Mm. Και έχουν όλοι οι Εγγλέζοι Γιάννη, ναι, σε όλες τις ομάδες, από την τελευταία μέχρι την πρώτη, πολύ καλούς παίκτες. Ναι. Και ξένους και δυνατούς και θηρία. Μα και μιλάμε... γυμνασμένοι και όλοι. Μιλάμε για την καλύτερη λίγα στον κόσμο. Οπότε... Ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν, δεν μπορείς εδώ να προβληματιστείς και να πας έτσι, ορίσε. Τρως 3-0 στο 20 λεπτό. Ναι, στο 41. Και τώρα, άμα φας άλλα 3 γίνεται 6-0. Διαλάς. Και πώς γυρνάς πίσω. Επιτρέπετε. Πώς λοιπόν, γυρνάς πίσω. Είναι ντροπή. Λοιπόν, ωστόσο, ένα μάτς, έπαιζε ΑΕΚ προοδευτική. Και πήγε ο Νίκος σφιχτά. Πήγε σφιχτά, έπιασε τους παίκτες, Ντέμι Νικολαίδη και τέτοια. Και του φύγε τρεις φορές. Με αντεπίθεση, Αλμανίδη και τέτοια, και το έβγαλε ο Αλμανίδης. Τρώει γκολ στο 70, 1-0 ο Μαλαβένης, συνεχίζει σφιχτά και στο 83 κάνει την εκθετική αλλαγή. Και κοντεύει να εσωβαρίσει. Και το λένε, μα λέει στο 67, έφυγε στο γκολ, δεν ανοίχτηκες. Σου λέει, γιατί να ανοιχτώ, φάω 4 με την ΑΕΚ. Θα ανοιχτώ στο 83-84 και θα φάω 2-0 και το κάνω 1-1 ή να μην 1-0. Γιατί να χαλάσει η ψυχολογία των παιχτών μου. Παίζω με τον Όφη την άλλη Κυριακή. Θα πάω με 5-0 στο κεφάλι. Σωστό, έμεινε το 1-0, πήρε τις εντυπώσεις. Έπεσε και ένα μπουνίδι τον Μπαρτόλομιο που του έκανε μαγκές. Γιατί του λέει μπάρκανε Μπαρτόλομιο. Του λέει το αλέφαντο φακνιού, τι λέει, με ένα φακνιού. Φορμάει ο αλέφαντος στον Μπαρτόλομιο και γίνεται της κακομοίρας. Λοιπόν. Και θα μην λέει, διώχνει ο Καράς τον Μπαρτόλομιο. Λέει ότι πει ο αλέφαντος. Και τραβάει ένα σερί. Η προοδευτική, 10 νίκες, 4 ισοπαλίες, μία ήταν Ολυμπιακός και βγαίνει 7η από τελευταία που ήταν. Αυτά είναι. Ιδού το παράδειγμα, κύριε. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε, να πούμε ότι είχαμε και πολλές ανακοινώσεις στον απόϊχο
του 0-0 που έφερε ο Βόλος με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός διαμαρτύρεται δικαίως για ένα γκολ του Σουντανή που ακυρώθηκε κακώς ως offside και το οξύμορο είναι ότι υπήρχε VAR. Εδώ είναι η φάση, η πόλη συζητημένη. Ένα πέναλτι στον Έλα Ραμπή που δεν δόθηκε. Στην επανάληψη και δύο δοκάρια. Κάπως έτσι διαμορφώθηκε το σκηνικό και είχαμε και δήλωση του Βαγγέλη Μαρινάκη και επιστολή του Ολυμπιακού στην ΚΕΔ και απάντηση από τον Βόλο και ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Να ξεκινήσουμε με τη δήλωση του Βαγγέλη Μαρινάκη που έφερε και όλες τις άλλες αντιδράσεις και αυτό το χαρτοπόλεμο που ζούμε από χθες το βράδυ. Πλέον το ποτήρι της αδικίας, της αλητείας και της βρωμιάς του ελληνικού ποδοσφαίρου ξεχύλισε. Δεν θα είμαι πλέον θεατής ούτε εγώ ούτε οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού. Τα ποδοσφαιρικά περιτώματα που πρωταγωνιστούν τύπου Σαββίδη, Καλπαζίδη, Πανόπουλου, Μπέου και οι άνθρωποι τους που δεν τηρούν καμία νομιμότητα όπως ο Γραμμένος, ο Περέιρα και ο υπόλοιπος θείας όστους. Και συνεχίζει, ο Ολυμπιακός δεν θα συμμετέχει πια σε αυτή την κωμωδία ούτε θα τη χρηματοδοτεί με τα όσα πληρώνει στην ΕΠΟ αν δεν γίνουν άμεσα από την UEFA αλλαγές σε πρόσωπα. Ήλθε η ώρα υπεύθυνη αυτά τα ποδοσφαιρικά περιτώματα να τα φάνε αν θέλουν να υπάρξει συνέχεια. Υπήρξε απάντηση, υπήρξε ανακοίνωση από τον Βόλο και από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Να δούμε αρχικά την ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, τι αναφέρει σχετικά με τα όσα δήλωσε ο κύριος Μαρινάκης. Οι πρόσφατες αναφορές του κύριου Μαρινάκη σε ποδοσφαιρικά περιτώματα φέρνει στο μυαλό κάθε υγιού σκεπτόμενου φιλάθλου τη ρίση εξιδίων κρίνει τα λότρια. Από τη βιασύνη του να κατασκευάσει το παραδοσιακό πλέον άλοθη προκειμένου να καλύψει τις χτυπητές αδυναμίες της ομάδας του, κάθε φορά που οι αντίπαλοι του αντιμετωπίζουν στα ίσια, λησμόνησε πως του έχει επιβληθεί απαγόρευση ενασχόληση με το ποδόσφαιρο και είναι κακουργηματικά διοκόμενος για αλλίωση των αποτελεσμάτων μεταξύ άλλων ποινικών αδικημάτων. Συνεπώς είναι ο τελευταίος που δικαιούται να μιλά για αλητία, βρωμιά και περιτώματα. Ξέχασε κάτι ακόμα στο παραλήρημά του να ενημερώσει την κοινή γνώμη για αυτά που πρέπει να αλλάξουν ώστε να μας απαλλάξει από την παρουσία του αυτός και η ομάδα του. Είμαστε βέβαιοι πως απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιστροφή στην κανονικότητα της παράγκας που χάριζε κάλπικους τίτλους στην ομάδα του για 2 δεκαετίες. Ιστερόγραφο, απολογούμαστε ειλικρινά στους Έλληνες φιλάθλους που απαντάμε σε έναν άνθρωπο που προφανώς βρίσκεται υπό την επίρρεια συναισθηματικής φόρτισης εξαιτίας όμως ασυλίας που απολαμβάνει από όλες τις αρμόδιες αρχές και της πλήρους ασυδοσίας που αυτές του χαρίζουν. Κάποιος πρέπει να ανακόπτει τα τοξικά του παραλήρηματα. Αυτή είναι η απάντηση από τον ΠΑΟΚ. Υπήρξε ανακοίνωση από τον Βόλο που είναι στο ίδιο μήκος κύματος με αυτή του ΠΑΟΚ. Σε απάντηση του παρελρήματος μιας μεγάλης ομάδας όπως ο Ολυμπιακός που δυστυχώς με τις πράξεις κάποιων παραγόντων του ξεφτυλίζει στο Πανελλήνιο, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η ΠΑΕ Βόλος είναι σύμφωνη με την επανάληψη του αγώνα Βόλος Ολυμπιακός με την προϋπόθεση πριν από αυτό να επαναληφθούν οι αγώνες όπου τα αδιαιτικά εγκλήματα ευνόησαν τον Ολυμπιακό και μάλιστα κάποιοι από αυτά χάρισαν τίτλους. Και για όσους έχουν ξεχάσει κλοπές υπέρ του Ολυμπιακού, ενδεικτικά σας αναφέρουμε 2 αγώνες όπου έχουν κρυθεί τίτλοι, αλλά και 2 φετινούς αγώνες όπου ο Ολυμπιακός είχε ευνοηθεί σκανδαλωδώς και είχε κερδίσει βαθμούς που δεν άξιζε. Και γίνεται αναφορά στα μάτια Ολυμπιακός Αστέρας Τρίπολης τελικός κυπέλλου 2016, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός Αστέρας Τρίπολης, Ολυμπιακός Όφη. Θα μπορούσαμε φυσικά να αναφέρουμε εκατοντάδες άλλα μάτσα που τα τελευταία χρόνια ο Ολυμπιακός ευνοήθηκε από τη διαιτησία, αλλά το θεωρούμε περιττό, μια και όλη η φιλάθλη Ελλάδα γνωρίζει. Το μόνο που έχουμε να επισημάνουμε είναι ότι δεν γίνεται να φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης. Με νταϊλίκια και εκφοβισμούς δεν κερδίζονται ούτε οι αγώνες, αλλά και ούτε τα πρωταθλήματα. Αυτές οι πρακτικές και οι εποχές έχουν περάσει ανεπιστρεπτοί. Κύριοι του Ολυμπιακού, μην μικραίνετε άλλο τον ιστορικό αυτό σύλλογο. Ήμαρτον, κλείνοντας, θα θέλαμε να επισημάνουμε κάτι ιδιαίτερα σημαντικό. Ο Βόλος είναι μια ομάδα που σε κάθε αγώνα επιδιώκει το καλύτερο δυνατό μεσογνωστικό χώρο. Το ποια ομάδα θα κατακτήσει το πρωτάθλημα, ούτε που μας απασχολεί. Και τέλος, για να μην κουράζουμε, η επιστολή του Ολυμπιακού προηγήθηκε σήμερα, όπου ζητάει από την ΚΕΔ να έχουμε επανάληψη του αγώνα Βόλος Ολυμπιακός. Επίσης, ζητάει από την ΚΕΔ να δημοσιευθούν άμεσα εντός 24 ώρου
οι ηχογραφημένες συνομιλίες μεταξύ του διαιτητή αναμέτρηση κυρίου Φωτιά, του διαιτητή ΒΑΡ κυρίου Βαγγέλου και όλων των βοηθών ΒΑΡ και του τέταρτου, προκειμένου να κάνουμε χρήση αυτών για κάθε νόμιμο δικαίωμά μας ενώπιον παντού αρμοδίου δικαστηρίου και εισαγγελικής αρχής. Επειδή η μη δημοσίευση των συνομιλιών συνιστά από μέρους σας συγκάλυψη εκ νόμων ενεργειών, επειδή έχετε ιδιαίτερα νομική υποχρέωση να διασφαλίσετε με κάθε ενέργειά σας την αξιοπιστία του πρωταθλήματος, επειδή αμείβεστε παχυλά γι' αυτό, ενώ δική μας οικονομική και όχι μόνο ζημιά είναι ανυπολόγιστη. Σας δηλώνουμε ότι αν παρέλθει άπρακτη προθεσμία των 24 ωρών και δεν δημοσιοποιήσετε τις εν λόγω συνομιλίες, θα κινηθούμε νομικά και εναντίον σας για όλες τις μέχρι τώρα σήμερα, έκνομες ενέργειες κατά του Ολυμπιακού. Και υπογράφει ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβολος Δημήτρης Αγραφιώτης. Λοιπόν, κανονικός χαρτοπόλεμος και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Πώς θα βλέπεις, Νικόλα, αυτά? Τώρα φύγανε από το γήπεδο και κινούνται σε άλλους χώρους. Ναι. Εμείς είμαστε Ολυμπιακοί. Ολυμπιακοί φιλάθλοι ποντάρουν στην ομάδα, στο Μαρινάκι. Απλά να εγώ πούμε, τον θεωρώ πάλι τον Μαρινάκη τον καλύτερο πρόεδρο όλων των εποχών και από εκεί και πέρα θα βρουν το δρόμο τους. Με το γράμμα του νόμου πάντως στην ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ να πούμε ότι ο κύριος Μαρινάκης ακόμα δεν έχει καταδικαστεί. Εκκρεμεί δίκη, είναι διοκόμενος, οπότε γιατί αναφέρεται αυτό μέσα στην ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Υπάρχει το τεκμήριο της αθότητας μέχρι να υπάρξει δικαστική απόφαση. Άρα μας λες, Νίκο, ότι θέλεις να απέχεις από αυτά και να μιλήσω καθαρά από το ιστορικό κομμάτι. Γιατί κοιτάξεις, ο Μαρινάκης είναι ο πρόεδρος μας, ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα μας. Από εκεί και πέρα έχουν φύγει από το γήπεδο μέσα και πάνε σε άλλα πράγματα που τα ξέρουν αυτοί καλύτερα. Πάντως, ακόμα και ο Αχιλλέας Μπέος χθες παραδέχτηκε πως έπρεπε να μετρήσει τον γκολ που δεν μέτρησε του Σουντανή. Καθαρό γκολ. Ναι. Ανεπανάληπτο. Mm-hmm. Δεν επιτρέπεται τέτοιο καθαρό γκολ να μην το αφήνεις να μετρήσει. Και ο ίδιος ο Μπέος το λέει. Από εκεί και πέρα το λες, εντάξει, αλλά δώσε τις βαθμούς στον Ολυμπιακό. Έτσι πάει. Ναι. Και αυτό μετά τώρα έπρεπε να επέμβει και η πολιτεία και στον διαιτητή. Mm-hmm. Λαδό, κάτσε κάτω. Mm-hmm. Δες το. Ναι. Τι είναι αυτό? Είναι οφθαλμοφανές ότι είναι γκολ. Mm-hmm. Γιατί δεν το σφίξες? Μα μου είπε το ΒΑΡ, δεν ξανασφυράς, φεύγεις. Έτσι κάνει οι καλές επιτροπές. Κύριε Διαιτή, δεν ξανασφυράς, φεύγεις. Είναι εκτρό λάθος. Δεν έδωσε αυτό το γκολ που είναι κανονικό. Εδώ είναι η φάση. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται ιδιαίτερη ανάλυση γιατί φαίνεται. Βέβαια να πούμε ότι το ΒΑΡ στην Ελλάδα έχει έρθει χωρίς τη γραμμή offside που είναι το πιο σημαντικό και αυτή η γραμμή είναι από την παραγωγή. Ο μπλε. Ναι. Ξέρεις, ο αριστερός, ο μπλε. Mm-hmm. Πατάει κανονικά. Δεν είναι offside ο παίχτης. Ναι. Ναι. Δεν είναι offside. Ο άσπρος είναι Ολυμπιακός. Ναι, το οξύμορο είναι ότι οπότε, είδε και το ΒΑΡ. Οπότε φαίνεται καθαρά. Ναι. Φαίνεται καθαρά. Τι ο ΒΑΡ να πας, δεν το βλέπεις. Το πόδι ότι είναι μπροστά του μπλε. Εγώ το βλέπω από εδώ τώρα. Είναι δηλαδή τόσο πόντους. Αυτό είναι το οξύμορο, ότι αυτό που βλέπουμε εμείς, αυτό είδε και το ΒΑΡ και αυτό είδε και ο διαιτητής. Δηλαδή δεν μπορεί να το δεις αυτό και σε stop car, όπως το λέμε τώρα, και να μην πεις ότι είναι γκολ. Υπάρχει και η περίπτωση με το πέναλτι. Πρέπει να κληθεί ο διαιτητής, όλα να του δείξει αυτή τη φάση. Ναι. Τέρμα. Πάντως οι βαθμοί δεν γυρίζουν πίσω. Δηλαδή δεν έχει συμβεί ποτέ στα χρονικά να έχουμε επανάληψη του αγώνα παντού. Επειδή λέμε τώρα το να τον τιμωρήσει και να φύγει και στο ποδόσφαιρο και τον άλλο, ο Ολυμπιακός παραδείγματος χάρη. Τους έχασε τους δύο βαθμούς. Κινδυνεύει να χάσει ένα ολόκληρο πρωτάθλημα από αυτή τη φάση, η οποία είναι πραγματικό γκολ. Mm-hmm. Το πάνε όλοι. Ναι. Και φαίνεται. Το πόδι του, άμα το δείξει κοντά, ότι είναι έτοιμος, ο παίκτης τον καλύπτει. Εδώ είναι και η φάση του πέναλτι και έχει και δύο δοκάρια Ολυμπιακός στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι, εδώ είναι η φάση του γκολ. Λοιπόν, Κώστα, όλα αυτά πώς σχολιάζονται στην Θεσσαλονίκη? Υπάρχει μια, έτσι, προς το Σαββίδι, ένα ευχαριστώ στον κόσμο που μπόρεσε και κατόρθωσε αυτό που δεν κατόρθωσαν 80 χρόνια, να μετατρέψουν με τον Ολυμπιακό από φίλη σε θύμα
τις έρχεται ωραίο. Βέβαια τώρα να αντισταθούν τα πράγματα θα αρχίσει το κλάμα πάλι. Ναι. Εκείνο που είδαμε είναι ότι ο ΠΑΟΚ δείχνει ότι είναι καλό στον αγωνιστικό χώρο, αλλά φαίνεται ότι και έξω από αυτόν είναι οργανωμένος, γιατί πλέον είναι μια ομάδα με ένα πρόεδρο που και αυτός έχει λεφτά. Οπότε οι διαιτητές, οι δικαστές, οι ξέρω εγώ αυτοί που είναι γύρω από το ποδόσφαιρο, έχουν να αντιμετωπίσουν έναν άνθρωπο ο οποίος είναι εξίσου δυνατός οικονομικά, κοινωνικά κτλ. Και στα μίδια προσπαθεί να χωθεί, όπως ο κύριος Μαρινάκης. Άρα ο κύριος Μαρινάκης αυτή τη στιγμή με τον κύριο Σαββίδη προσπαθούν και στον αγωνιστικό χώρο και έξω από αυτό να διεισδύσουν σε καταστάσεις καλές. Δεν βλέπω ότι νικάει ο ένας τον άλλον, δεν βλέπω εκατέρωθεν ανακοινώσεις. Εκείνο που βλέπω είναι ότι ο Ολυμπιακός χωρίς καθαρό αιμοδεκάρι σε 4-4-2 δεν κέρδισε στη Ξάνθη, δεν κέρδισε στον Πανιόνιο, δεν κέρδισε και χθες στο Βόλο. Με αυτό το στυλ παιχνιδιού ταλαιπωρήθηκε πολύ στη δημιουργία, με το Σεμέδο να κάνει πολλές μακρινές από πίσω και με δύο εξτρέμ με τριών δυνατοτήτων, τον Μασούρα και τον Μπρούνο. Δηλαδή ταλαιπωρήθηκε και ο Ολυμπιακός. Πέρα από την αδικία που υπέστη, που παραδέχονται όλοι εδώ, όλοι εδώ οι παοξίδες είναι με βλέπουν, ναι, είναι σωστά διαμαρτύρεται ο Ολυμπιακός, αλλά και απ' την άλλη ο Ολυμπιακός στο χορτάρι να τον τραβάει ο Λίραντζης που ήταν στον ΠΑΟΚ μέσα του Ζαγοράκη, γιατί είναι από το ίδιο χωριό, να του πιάνει τον Τζιμίκα, και ο Τσοκάλης που είναι μπακ αριστερό να παίζει στα χαφ, και ο Μπαλογιάννης δανεικός από τον ΠΑΟΚ, δεν επιτρέπεται ο Ολυμπιακός ακόμα και δύο σφυρίγματα ανάποδα να μην πάρει το παιχνίδι. Κώστα, εμείς βλέπουμε την κάτω του Βόλου. Θύμησέ μου σε παρακαλώ, από τους 11 που ξεκίνησαν χθες για το Βόλο, πόσα παιδιά είναι δανεικοί από τον ΠΑΟΚ? Ο Μπαλογιάννης, ναι. Τον Ήρα της, βασική. Έχει άλλους τρεις οι οποίοι είναι πιο νέοι. Δύο παίξανε χθες. Με τον ΠΑΟΚ είχαν παίξει αυτοί οι ποδοσφαιριστές? Ορίστε. Με τον ΠΑΟΚ είχαν παίξει αυτοί οι ποδοσφαιριστές? Όχι, δεν παίζουν. Ο ΠΑΟΚ δίνει δανεικούς, λέει δεν παίζετε, και χτυπάνε, ναι. Ας πούμε ο Λίραντζης χτυπάει τον Ολυμπιακό, αλλά αυτό. Εντάξει, πες ότι εγώ έχω τον μόνο φίλο, πάω, τον έχω φίλο. Ξέρω ότι μπορεί στο 0-0 πανηγύρισαν, γιατί μπορεί, ξέρω εγώ, να ευχαριστήθηκαν. Δεν μπορώ να πω παραπάνω, αλλά ναι. Εσύ 4-4-2, χωρίς Φορτούνη, χωρίς Βαλμπουένα, σκαλώνεις. Δηλαδή, δυσκολεύεσαι και γίνεται προβλέψιμος. Κάτι όμως, θέλω να ρωτήσω τον Νίκο, γιατί ναι. Σκαλώνεις, όλοι κρίνονται εκ του αποτελέσματος, αλλά όταν έχεις ένα λανθασμένα κυρωθέν γκολ, ένα πέναλτι στη φάση του Λαραμπή που δεν το δίνει ούτε με βάρ και δύο δοκάρια στο δεύτερο ημίχρονο, δεν είσαι Ρεάλ και Μπαρτσελόνα να κερδίζεις όλα τα μάτς με 4-0, ούτε η Ρεάλ και Μπαρτσελόνα το κάνει αυτό. Δηλαδή, Νίκο, θέλω να σε ρωτήσω ευθέως, ο Μαρτίνς, πόσο μερίδιο ευθύνης έχει για το χθεσινό 0-0? Για αυτό σου πει κάποιος, ένα γκολ δεν μου μέτρησε, ένα πέναλτι δεν μου έδωσε, δύο δοκάρια είχα στο δεύτερο ημίχρονο, 0-0 έκατσε το μάτς. Κοίταξε, θέλω να πω και ότι ο Γιάννης ο Πολυκαντήρωτης, αντιπρόεδρος του Εραστέχνη Ολυμπιακού, ναι. Βγήκε και είπε ότι οφθαλμοφανέστατο ναι. γκολ, κανονικότατο, ας πούμε που το ακύρωσε ο διαιτής. Ναι. Από εκεί και πέρα, ας δώσα καταλάβεις, είναι μεγάλη ζημιά όταν ο διαιτητής ακυρώνει τέτοιο γκολ και ακυρώνει τέτοιους βαθμούς, Γιάννη. Mm. Είναι μεγάλη ζημιά. Ναι. Δηλαδή, γιατί το πρωτάθλημα φαίνεται πως θα κρυθεί στο ρήμα. Δεν πρέπει να δικεί καμιά ομάδα. Κύριε, ήταν κανονικό γκολ. Το δείχνουν οι φάσεις, το είδες. Ναι. Στο ΒΑΡ πήγες, τι είδες στο ΒΑΡ? Το παραδέχτηκαν και οι αντίπαλοι. Δηλαδή. Μπράβο, δεν το είδες εδώ. Το παραδέχεται και ο Μπέος, οι αντίπαλοι, ναι. όλοι αυτοί. Ναι. Όπως είπες. Λοιπόν, γιατί το κόβεις αυτό, δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω. Αλλοιώνεις το πρωτάθλημα, αλλοιώνεις την αξία, το αλλοιώνεις τα πάντα. Μεγάλα σωματεία είναι. Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, όλοι αυτοί, ο Παναθηναϊκός παλιά, η ΑΕΚ, παίζουνε. Για να πρωταγωνιστούν, να πάρουν το πρωτάθλημα κτλ. Ο Ολυμπιακός θα δίνει όλα. Mm. Θα δίνει όλα. Γιατί να κάνεις ένα τέτοιο πράγμα τη στιγμή που έρχεται, λέμε τώρα. Σου έρχεται τώρα, έτσι. Μαρινάκης.
κάλυψε ολόκληρο το ποσό για την άτυχη Μυρτό. Ο ηγέτης του θρύλου απέδειξε μια ακόμη φορά ότι η αγάπη δεν γνωρίζει χρώματα και προτιμήσει. Η οικογένεια του άτυχου κοριτσιού γνωστοποίησε τη σπουδαία πρωτοβουλία, χάρη στην οποία μπορεί να ξεκινήσει τη διαδικασία αποκατάστασης στο εξωτερικό. «Είμαστε όλοι στο πλευρό σου, είσαι μαχήτρια της ζωής», απάντησε με μήνυμά του επικεφαλής του Ολυμπιακού. Αυτό λοιπόν, εδώ το δείχνουμε, δείχνουμε και το Μαρινάκι. Ναι. Βάλε και το Μαρινάκι, όπως τον είχε. Λοιπόν, την άτυχη Μυρτό. Είναι σε αυτά, ναι, τις εκκλησίες, τι φτωχούς, τι όλα, είναι πρώτος ο Μαρινάκης. Είναι στον Ολυμπιακό σε μεγάλο σωματείο. Τέτοια δικαία γιατί κάνεις. Άσε αυτά να παιχτούν. Αυτές τις φιλανθρωπίες θα τις κάνει ακόμα και αν χάσει το πρωτάθλημα. Ναι, δεν παίζει ρόλο. Αλλά γιατί τον φέρνεις σε αυτή την κατάσταση, ας πούμε. Δηλαδή, παίζεις μέσα στο Βόλο. Φαίνεται όλο τον γκολ ότι είναι κανονικό. Πάει. Τι το ακυρώνεις. Τι πήγες στο ΒΑΡ, δηλαδή τι είδες στο ΒΑΡ. Παίζεται. Mm-hmm. Τι παίζει, δηλαδή Μπαρτσελόνα Ρεάλ να παίζει, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις παλιές δόξες του Παναθηναϊκού. Δεν, τέτοιο δεν μπορεί να το κάνεις, γιατί κρίνεται για μισό γκολ. Σωστό. Τέτοιες οι ομάδες. Εδώ λοιπόν είναι απαράδεκτο αυτό που κάνει. Κόβει τον Ολυμπιακό δύο πόντους και παίζει σήμερα με τον Ατώνη, το κερδάει ο ΠΑΟΚ και περνάει και δύο μπροστά. Συνδύο. Γιατί να περνάει, ενώ θα ισοβαθμούσαμε. Κατάλαβες. Ναι. Αυτό θέλω να σου πω. Άρα η κριτική που γίνεται στο Μαρτίνς, εάν σωστά ή λανθασμένα χρησιμοποιεί το 4-4-2 όταν δεν έχει ούτε Βαλμπουενά ούτε Φορτούνη υγιής, εάν θα πρέπει να παίζει ο Σουντανή δίπλα στον Ελαραμπή κλπ. Δεν ισχύουν, γιατί δεν ο Ολυμπιακός... Δεν πάει τώρα μετά από αυτό που έγινε το γκολ. Ναι. Δεν πάει, γιατί σου λέει, κύριε, εγώ το κάτω. Γκολ κέρδισε 1-0. Στο κάτω-κάτω. Ναι. Ή θα κέρδιζε 1-0. Ή θα βάζεις και άλλα μετά. Από εκεί και πέρα. Μπράβο. Λοιπόν, εκεί τον σακατεύεις και αυτόν. Τι να του πεις. Δεν έτσες καλά τη ομάδα. Κύριε, εγώ το έκανα τον γκολ. Μου το ακύρωσε ο διαιτητής. Το ΒΑΡ λέει γκολ. Ο διαιτητής, δηλαδή, έχει αυτή τη στιγμή που δεν μπορεί να του κάνεις κριτική. Ωραία. Ο Μάρτης. Άρα, Κώστα, το να κάνουμε κριτική για το 4-4-2, τουλάχιστον στο χθεσινό παιχνίδι, αφού έχουμε αλλίωση σε κάθε το αποτελέσματος. Μα του λέει και ο Ποντένσε. Δεν κατηγορείται ο προπονητής. Απλά λέω ότι όταν δεν παίζει ο Βαλμποένα, αδικηθεί δεν αδικηθεί. Σκαλώνει, δυσκολεύεται, αυτό θέλω να πω. Και εδώ δεν ξέρω τώρα κατά πόσο θα γυρίσει ο Φορτούνης ο Βαλμποένα και τι μεταγραφές θα γίνουν. Θα γίνει μάχη πραγματική. Αλλά φαίνεται ότι το 4-4-2 δεν μπορούσε να λειτουργήσει. Εγώ θα σου έλεγα και κάτι άλλο. Ο Νίκος είναι ο προπονητής, αλλά εγώ, εάν δεν είχα ούτε Βαλμπουενά ούτε Φορτούνη, δηλαδή οργανωτές στο παιχνίδι μου, ίσως θα πήγαινα κι εγώ με δύο επιθετικούς μπροστά για να γεμίσω μα τουλάχιστον την επίθεσή μου. Ας σύμβουλα να έχω από τα χάφ να περιμένω. Ναι, ναι. Επήγε, δεν πήγε. Αυτό λέω, ναι. Επήγε. Ένας λόγος παραπάνω να παίξεις με δύο επιθετικούς μπροστά όταν δεν έχεις οργανωτή. 4-4-2 παίζεται, το παίζει. Ναι. 4-3-3, αυτές οι μεγάλες ομάδες έτσι θα παίξουν. Τι απέξουνε, 5-4-1 να μείνονται με το Βόλο μέσα στο Βόλο. Αλλά κύριε, εκεί η διαιτησία πρέπει να είναι αμέμπτωτικής. Πάει τέρμα. Mm-hmm. Κύριε, αυτό ήταν γκολ. Δεν ακυρώνεται. Πάει, πώς θα το κάνει. Αυτό είναι. Ναι. Τώρα, όπως είπα και πριν, επειδή εδώ τα λέμε όλα, ο Ολυμπιακός ζητάει την επανάληψη του αγώνα. Νομικά αυτό δεν προκύπτει και δεν έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν. Θυμάμαι μια περίπτωση σε ένα μάτς της Arsenal στο Link Up με Wenger. Δεν θυμάμαι καν την αντίπαλο τώρα, που είχε γίνει μια αδικία, αλλά τότε είχαμε τη σύμφωνη γνώμη και των δύο ομάδων και τρεις διοργανώτριας αρχής και δεν ήταν και πρωτάθλημα που έχει προκύψει, ενώ έχει λήξει ο αγώνας, έχει προκύψει η επανάληψή του. Είχαμε και την αντίδραση του Βόλου, μην κουράζουμε, τα ξαναείπαμε αυτά που ζητάνε ή αναφέρουν μια σειρά αγώνων στα οποία πιστεύουν ότι ο Ολυμπιακός έχει ευνοηθεί και θα έπρεπε να ξαναγίνουν και αυτά τα μάτς. Εκεί είναι πιο πολύ παιχνίδι εντυπώσεων παρά ουσίας. Μπορώ να ρωτήσω κάτι, ο Κώστα μας πει. Με πόσους παίχτες παίζει ο Βόλος από τον ΠΑΟΚ που έχει πάρει? Το ρώτησα, με δύο. Με δύο, δύο στην εντεκάδα και άλλους τρεις στον πάγκο. Πέντε παίχτες. Σύνολο. Άλλο, πέντε παίχτες. Είναι. Άρα είναι δηλαδή, με το Βόλο, είναι σχεδόν φίλοι. Είναι ομάδα δική του.
Ναι. Βέβαια, όταν δίνει πέντε παίκτες δανεικούς, άλλο τι βάζει στους δύο ήταν. Λοιπόν, αυτά είναι φοβερά πράγματα. Και πρέπει κατευθείαν. Δεν υπάρχει δίνω δανεικούς και τέτοια. Να αλλάξει η νοοτροπία αυτή. Ναι. Τι δίνεις πέντε δανεικούς. Δίνεις πέντε δανεικούς για να κερδάς τα άλλα και όταν θα έρθει η ομάδα αυτή που σου δώσει τους δανεικούς θα κάτσει σαν την κότα. Και ο άλλος που δεν σου δώσει δανεικούς θα παίζεις με πολυβόλα. Απαράδεκτα και η πολιτεία αυτά. Ναι. Να σταματήσει. Οι δανεισμοί, να υπάρχει ένας περιορισμός στους δανεισμούς. Και αυτό που λέει ο Νικός... Αυτά όλα που λέω, με συγχωρείς Γιάννη, αυτά που λέω έχουν βάση φοβερή. Δεν μπορεί να τα ανατρέψει κανένας. Πάει. Κύριε, τι δανεικούς. Παίρνεις δανεικούς, τέρμα. Δεν παίζει κανένας, σε κανένα παιχνίδι απαγορεύονται οι δανεικοί. Ναι. Ή με μεταγραφή πληρώνεις 1.2-500.000 ή τέρμα. Δανεικούς πέντε. Ή παίζουν και οι πέντε κόντρα στον ΠΑΟΚ. Βέβαια. Που δεν παίζει κανένα τώρα. Ναι, δεν παίζει. Πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Εντάξει, και με τον Ατρόμητο δεν είχε γίνει πέρσι. Τότε ήταν και Ολυμπιακός. Θα αρχίσει να γίνει δανεικούς. Ο Ατρόμητος θα γίνει δανεικούς και ο Παναθηναϊκός δανεικούς. Και όλοι, οπότε θα γίνει ένα πρωτάθλημα. Ναι. Βέβαια, ο Ολυμπιακός τα περασμένα χρόνια είχε αυτή την πρακτική, όχι τόσο επί Μαρινάκη, από ό,τι θυμάμαι περισσότερο επί Κόκαλη, αλλά όχι σε αυτόν τον αριθμό. Δηλαδή, πέντε παίκτες στο ρόστερ είναι το 1/4 του ρόστερ ολόκληρου. Αν το επιτρέπει ο νόμος και έχει ο άλλος λεπτά, όχι. Ναι. Να πετάει. Μα, για αυτό ο Νίκος προφανώς δεν είναι παράνομο, αλλά μήπως έπρεπε αυτό να αλλάξει. Αυτό να αλλάξει, τέρμα. Τι παράνομο. Άμα το αλλάξει, ναι, θα αυτό λοιπόν πρέπει να αλλάξει. Τώρα δεν είναι παράνομο, ενώ είναι νόμος και, έχουν και που το κάνουν, αλλά αυτό φαίνεται, δεν βλέπετε. Κάθεστε κάτω τα μεγάλα σωματεία, όλοι κύριε δανεικούς δεν μπορεί να παίρνεις. Ή αγοράζεις ή τέρμα. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά, Γιώργο, να ετοιμάσαι σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα για να επιστρέψουμε, να κουβεντιάσουμε για το 0-0 του Παναθηναϊκού με τον Άρη, για το 0-0 της Λαμίας με την ΑΕΚ, σαν σημαντικότερα επίσης μάτς που είχαμε το Σαββατοκύριακο και αν προλάβουμε να δούμε και κάποια διεθνή. Πάμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Μέρος δεύτερο, Νίκο. Μπαίνουμε εδώ λίγο. Κολαγόνο τσάμπιον. Τρομερό, κάνει πολύ καλό στον οργανισμό. Ευεξία, κέφι, προπόνηση, περπάτημα, γρήγορο, αργό, ό,τι θέλετε. Και ωφελεί πολύ τον οργανισμό. Μετά θα πάμε σε αυτοκίνητα. Θέλεις τώρα να το περάσει από κταίο. Κόμβος κταίο Μαρούση Κυραντώνης. Στο δαχτυλίδι απάνω, στη στροφή που είναι απέναντι. Τα τελειότερα μηχανήματα. Φοβερή εξυπηρέτηση. Διευθυντής όλα κύριε Αντώνης. Έχεις μεγάλη, ωραία και έξυπνη και ταχύτατη εξυπηρέτηση. Και από την άλλη πλευρά πάμε στους γιατρούς. Μικροβιολόγο παίζει μεγάλο ρόλο Λάμπρου για να σου πάρει το αίμα. Είναι απέναντι από τον Άριο Πάγο. Μετά έχουμε καρδιολόγο Χλωροκώστας Παναγιώτης ασύλληπτος. Τους έχω μέσα στους τρεις καλύτερους στον κόσμο. Τόσο πολύ, πήγα εγώ σήμερα και έκανα... Α, πήγες. Ξέχασα. Πάλι. Με τη ρούλα όλα κάναμε το ετήσιο. Τρομερός. Τρομερός. Απίθανος. Σου λέω δεν πιάνετε. Φοβερός. Θα με θυμόσαστε. Είναι τρομερός. Από την άλλη πλευρά, ουρολόγος. Σπύρος Μαρτίνης, η ΑΣΟ General. Τρομερός. Και άνθρωποι επιστήμονες. Ασύλληπτοι. Θα τα κοιτάς. Καρδιά. Ουρολογικά. Τα πάντα όλα. Απαραίτητα. Και θα πας σε καλούς γιατρούς όλους. Έχεις για τη μέση. Λιαρόπουλος. Έκανε την κουνιάδα μου, τη Γιαννούλα, αδερφή της Ρούλας. Σε πετάει. Μια χείρη, πετάει για μένα. Ήρθε και στο σπίτι, νύλα. Πώς πάει. Σύμφωνας είσαι. Λιαρόπουλος. Δεν κάνουν λάθη. Είναι φοβεροί γιατροί αυτοί που έχω πει. Λοιπόν, και πνευμονολόγος Παναγιώτης Κοκκόνης που είναι στον Μπραχάμι. Μπραχάμι. Τους είπαμε όλους. Λοιπόν, προς το παρόν πάμε εδώ. Πάμε εδώ. Γιατί έχουμε και το μέση των συνεργείων. Πέσω και αυτόν. Το Κώστα τον Καριώτη. Λάμπρο Κατσόνη.
δίπλα στον Πανέκο που είναι η Λάμπρο από κάτω. Λοιπόν, μια γειτονιά. Όλα γύρω-γύρω από τη λεωφόρα Αλεξάνδρας όμως είναι του Αλέφοντο. Γιάννη Κοτρότσο. Γιάννης Κοτρότσος. Έλα, Γιάννης Κοτρότσος όπο. Ναι. Αμερικάνικη εταιρεία. Επικαλαμίδες, επιστραγαλίδες, επιαγωνίδες. Μέση ζώνη θερμενόμενες. Απίθανος Αμερική. Αμερικάνικη εταιρεία. Εδρεύει στην Κατερίνη. Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, σε όλη την Ελλάδα και Σκόπια. Και ο φίλος μου Γιάννης ο Κοτρότσος. Είναι και αυτό στεναχωρημένο γιατί ο Παναθηναϊκός δεν γύρισε τον Άρη. Έμεινε στο 0-0. Μπράβο. Μία νίκη, μία ισοπαλία. Μία νίκη, μία ισοπαλία. Λοιπόν, μπράβο. Κώστα, πώς το είδες. 4-1 γίνεται εδώ που έχουν εξασκηθεί τα γκολ εδώ πάνω. 4-1 τώρα. Έβαλε γκολ λοιπόν, και ο Ατρόμητος. Μάλιστα. Παναθηναϊκός Άρης. Όταν ξεκίνησε το μάτς με αυτές τις συνθέσεις, λένε θα μπουν γκολ εδώ. Περέα δεύτερο center forward με Μπουζούκι, Χατζηγιοβάνι στα φτερά, δύο κόφτες. Η Ντέγε, Λάρσον, δύο φορ, Φετβαντζίδης, Γκάμα, δύο χαφ. Από πίσω, Ματίγια Σάσα. Και ήρθε 0-0. Γίνονται και αυτά. Πολύ αισιόδοξος και ο ένας και ο άλλος προπονητής. Παίξα πιο ελεύθερο ποδόσφαιρο. Κοίταξε ο Άρης, δεν μπορεί να παίξει ο Λάρσον δεύτερο φορ. Είναι παίκτης της πλευράς. Εδώ έγινε ένα λάθος. Και επίσης μετά το 65ο λεπτό έχει αφήσει την ομάδα με ένα χαφ, το Σάσα. Ο Ματίγια δεν μαρκάρει. Δεν έχει τον μπα απ' έξω και παίρνει ο Παναθηναϊκός στο κέντρο. Το ότι ο Παναθηναϊκός δεν πήρε το μάτς μετά το 70 πρέπει να προβληματίσει το Δόνι, γιατί ο άλλος έπαιξε όπως στην Κρήτη με αφέλεια ανοιχτά και με μπακ δεξί στόπερ εξαναγκαστικά, γιατί ο άλλος είναι τιμωρημένος και τραβάει. Παναθηναϊκός στο τελευταίο 20 λεπτό έκανε το τρίτο του Μακέντε, είχε το δοκάρι με τον Κουρμπέλη, αλλά αυτό που λένε για τον Παναθηναϊκό είναι ότι δεν πήγε δυνατά στο πρώτο ημίχρονο, δηλαδή ανέβασε στροφές στην επανάληψη, μπορεί και ο Άρης και να κουράστηκε και να μην βοήθησε και να μην βοήθησαν και οι αλλαγές. Βέβαια, γιατί οι αλλαγές του παίζει με τόσο soft, δεκαλάκι της πλάκας, δεφορμέ. Ο Φετβαντζίδης κουρασμένος, εκπληκτικός βέβαια, ακυρώνεται ένα πολύ ωραίο γκολ δικαίως. Μαντσίνη, χαφάκος, εκτρεμάκος και η Ντέγε δεν είναι για μεγάλες διαδρομές. Και έχει μείνει ο Σάσα μόνος του, ο καλύτερος παίκτης του Άρη και κράτησε εκεί τον Παναθηναϊκό, ο οποίος το πολέμησε. Ο Δόνης έκανε τρεις φορές αλλαγή συστήματος, δεν ξέρω αν το είδες. Και ρόβο το γύρισε και... Και 4-4-2 και 4-3-3 το γύρισε και έκανε πολλές και το έκανε πολλές αλλαγές. Αλλά φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός μέχρι εκεί είναι. Αφού δεν μπαίνει στον Άρη που δημιουργεί, σε παίζει στα ίδια. Box to box, όσα βάλω, όσα φάω, ανοιχτά. Δεν το μπαίνει στο ΑΚΑ, έχει θέματα. Και με προβλημάτισε και ο Περέας σαν δεύτερο φορ, τον περίμενα πάνω στα στόπερ πιο... Έφυγε, ρόλαρε μια φορά, αλλά έχει ισοτέτα τέτοιο θέμα. Και εκεί νομίζω ότι ο Περένας ποδοσφαιριστής που μας λέει ο Νίκος ότι θα πρέπει να δουλέψει ατομικά ο εκάστοτε προπονητής στο team. Έτσι. Νίκο, κράτησα κάτι άλλο. Την περσμένη εκπομπή μου είχες πει ότι βλέπεις πολύ ανεβασμένο τον Φετφατζίδη. Και τον είδαμε και στο ΟΑΚΑ και ειδικά και στην αγλιστερό τερέν. Γιατί είχε βρέξει ανεβασμένος. Κάνει πολύ γρήγορος, φοβερός, τριπλέρ, κάνει πράγματα και θαύματα. Εκπληκτικός. Να τον καλέσει σε ειδική ομάδα. Α, τον βλέπεις και για εθνική, Νομίζω έχει κληθεί, αλλά δεν έχει παίξει. Έχει κληθεί. Πάρει δεκάρι, είναι ωραίος. Και εξτρέμ παίζει τριπλέρ, φοβερός, χώνεται μέσα. Άμα σου φύγει, είναι επικίνδυνος. Σουτάρει, κάνει καλό αριστερό ποδάρι. Δηλαδή στον Άρη κάνει καλή πορεία. Μπορώ να πω είναι ο κουμανταδόρος. Ναι. Εδώ παίζει η δεξιά με το ανάποδο πόδι, έτσι, γιατί το αριστερό είναι το καλό του. Πώς μπαίνει στην περιοχή. Μπαίνει μέσα, του φύγει, άμα του φύγει. Εκεί έκανε τον γκολ, αλλά είχε ξεκινήσει offside η φάση. Αλλά η κίνηση, η τρίπλα και ότι μπήκε μάλιστα και πάτησε περιοχή, γι' αυτό το έχουμε βάλει. Πού ήταν offside, πού ήταν. Ήταν offside όταν πήρε την μπάλα στο ξεκίνημα. Το έχουμε γύρω να το δούμε και αυτό έτσι για να... Να το, εδώ πέρα. Πού το είναι, για να δούμε. Αυτός. Είναι και οι δύο οι άλλοι, ναι, μπράβο. Είναι και άλλοι, ναι, και είναι και αυτός που την μπάλα. Ναι, αλλά εδώ, κανονικά, μόλις παίρνει τώρα την μπάλα, πρέπει να σηκώσει σημαία αμέσως. Δεν τη σηκώνει ο πόπτης. Για κοίτα, πάμε. Δώσ' την μπάλα. Δώσ' την μπάλα.
Ας την φάση, την μπάλα του λέμε. Ναι, τώρα θα το βάλει, δεν είναι δικό του. Εδώ. Ναι. Τώρα την παίρνει. Ναι, τώρα την παίρνει την μπάλα. Άμα είναι offside, σήκωσέ τη. Δεν σηκώνει. Περνάει τον έναν. Μπαίνει μέσα. Κάνει, ράνει όλα. Ναι. Κάνει τον γκολ και σηκώνει η σημεία. Ναι, τώρα την έχει σηκώσει. Πού τον, για να δούμε το, δεν τον δείχνει τον επόπτη. Η τηλεόραση δεν τον δείχνει, αλλά τη σημαία την έχει σηκώσει. Λοιπόν, πού δεν είναι εδώ πουθενά ο επόπτης. Ναι, δεν φαίνεται στην οθόνη, αλλά την έχει σηκώσει την έχει σηκώσει τη σημαία. Γι' αυτό έχει σταματήσει φάση νωρίτερα. Να πει και τον γκολ πανηγυρίζει και μετά τη σηκώσει. Ναι. Και επειδή μπήκε γκολ ακριβώς, τσεκαρίστηκε και με το VAR αυτό το πράγμα. Το βλέπεις. Να τον. Εδώ. Με το που παίρνει μπάλα πρέπει να έχει σηκώσει. Δώσου την μπάλα του Φετματζίδη. Το έχουν καρφώσει εκεί, δεν υπάρχει συνεργασία. Δεν μπορεί να κινηθεί. Είναι offside εδώ. Ναι, είναι offside. Μα δόθηκε offside. Άμα την παίρνει, Γιάννη, επιτόπου η σημαία. Ναι. Όχι να μπει να κάνει γκολ και μετά τη σηκώνει. Ναι. Για να δούμε. Δεν αυτό υπάρχει. Την έχουν παγώσει την εικόνα εκεί γιατί είναι το offside, για να δείξουν την offside. Γιατί πήγε στο VAR μετά η φάση. Οπότε ο διαιτής αυτό είδε. Όχι, άλλο λέω, δεν με κατάλαβε. Την ώρα που την παίρνει, δεν χρειάζεται ούτε VAR να πάω, ούτε ναι, τίποτα. Ναι. Θα σηκώσω επόπτη σημαία. Απλά έχουν καλομάθει τώρα. Οπότε σου λέει: έχω και το VAR, πάμε να είμαι και 1000% σίγουρο. Ναι. Λοιπόν, δεν σήκωσε ο επόπτη. Σήκωσε αργά. Μπράβο. Λοιπόν. Άμα σηκώσει αργά, τι να τον κάνω. Ναι. Ναι. Βέβαια. Λοιπόν, είχε και άλλη φάση ο Φετφατζίδης που έκανε. Γενικά είναι στα πάνω του. Μπράβο. Και το θέμα είναι και πόσο μπορεί να μιλήσει στον αμυντικό στο πώς θα πέφτει πάνω στο Φετφατζίδη. Γιατί εδώ επίσης είναι μια φάση που την έβγαλε ο Διούδης. Πάνω στη γραμμή περνάει δύο παίκτες. Έτσι. Και κάνει το σούτ στην κλεισί γωνία που το έβγαλε ο Διούδης. Εκείνη και το Φετφατζίδη, πώς τον μαρκάρεις όταν ξέρεις ότι το κάνουν το αριστερό του? Γιατί έχει περάσει τη φάση που είδαμε δύο παίκτες πάνω στη γραμμή του out. Έτσι. Όταν το αριστερό του είναι καλό πόδι, θα πέσει στο αριστερό του. Ναι. Άμα τη φέρει στο δεξί, θα ορμήσει ταχύτητα, θα την πάρει. Δεν μπορεί να το κουμαντάρει καλά. Mm-hmm. Το αριστερό κουμαντάρει και το δουλεύει. Και φαίνεται και εδώ που περιμένει το κοντρόλ να την πάρει με το αριστερό την μπάλα. Μπράβο, το βλέπει. Εδώ κοίτα. Και εδώ μόλις πήρε το αριστερό, το περιμένει. Ουσιαστικά, εκεί πρέπει να τον κόψει εκεί. Δύο πανάκι είναι. Τι κάθε, πώς σας φεύγει από εκεί. Και τους παίρνει και τους βγήκε λοιπόν, από την γραμμή. Βγήκε και από μέσα. Λοιπόν, αυτά και για τον Φετφατζίδη. Τώρα έχω μια απορία γιατί δεν είναι το μάτς από το ξεκίνημα. Στο Λαμία ΑΕΚ, Κωστή, βοήθαμε. Ο Καρέρα ξεκίνησε με 5-3-2. 5-3-2, το άλλαξε 5-3-2. Μετά. Πάλι. Και το άλλαξε μετά. Μετά το άλλαξε. Και άλλαξε και στις πλευρές. Έβαλε τον Παολίνιο πίσω. Το πέταξε πάνω έξω και έβαλε άλλο μπακ. Είναι προπονητής που έχει αντανακλαστικά γρήγορα και όταν δει κάτι δεν πάει καλά δεν περιμένει να την πατήσει. Και μάλιστα είναι προπονητής του να μην φάω γκολ και να βάλω το ένα. Του λέει του Μελισανίδη και μάλιστα έκανε δύο αλλαγές, δεν έκανε την τρίτη. Ουσιαστικά λέει του κυρίου Μελισανίδη, κάνουμε μεταγραφές. Δεν έχω, γύρισε στον πάγκο και δεν είδε τίποτα. Ναι. Άμα δεις εκεί τους υπολείπους ποδοσφαιριστάς που έχει ΑΕΚ, σαν να του λέει κάνε κάτι. Θέλω στόπερ, θέλω χαφ, θέλω εξτρέμ, τρεις παίκτες. Οπωσδήποτε. Τώρα για κινείται βέβαια λέει, αλλά μένα μου κάνει εντύπωση από την αρχή του προπονητή αυτού ότι δεν μένει σε ένα σύστημα, το αλλάζει, είναι ευέλικτος. Βέβαια δεν ξέρουμε πώς το δουλεύει στην προπόνηση, αυτά άμα στα πει ο Νίκος που τα βλέπει καλύτερα. Αλλά η πρώτη εκτίμηση είναι ότι καλά το πάει το έργο. Ο Παολίνο δεν βγήκε απλά, βγήκε ο Μπακάκης, οπότε έβγαλε το παιχνίδι και απλά το τελείωσε το μάτσο ο Παολίνο ως δεξί εξτρέμ. Είναι ένα σχήμα, Νίκο, το οποίο δεν κέρδισε τη Λαμία, δεν έχασε, κράτησε 0, προχωράει. Και βλέπουμε και το εξής, αν δούμε λίγο πάλι την 11, ένα λεπτό, για να έχει δεξί στόπερ το Βράνιες που είναι δεξιοπόδαρο, βάζει τον Μπακάκι αριστερό εξτρέμ για να έχει μια ταχύτητα. Αριστερό στόπερ. Συγγνώμη, για να έχει μια ταχύτητα. Έτσι. Πολύ καλό. Για να έχει μια ταχύτητα. Είναι καλή τριάδα αυτή. Ο Βράνιες μαρκάρι, Μπακάκης, ωραία. Τσιγκρίς και εκεί, τα δύο μπακ. Δύο χαφ μάνταλο στη θέση σου και δύο προθυμένοι. Ναι. Ωραία, να το παίξει πολύ ωραία αυτό.
Είναι θέμα προπονητού. Του τραυματίστηκε ο Ολιβέιρα, δεν έκανε γκολ βέβαια. Αλλά οι περισσότεροι από αυτούς ναι. δεν παίζουν το 5-3-2, παίζουν το 3-5-2, mm-hmm. το οποίο είναι θάνατος. Ναι. Αφήνεις τρεις για λόγους που έχουμε πει πολλές φορές. Ναι. Αυτό δεν μπορούν να καταλάβουν ορισμένοι. Και, και στον αγώνα της ΑΕΚ. Δηλαδή είμαστε... δεν αφαιρείς ένα μπακ ναι. από τους τέσσερις να αφήσεις τρεις. Mm-hmm. Κάικες. Ναι. 5-3-2 είναι πεντάδα. Mm-hmm. Και τρία χαφ και δύο κυνηγοί. Οι δύο κυνηγοί κάνουν μεγάλη δουλειά. Και από τα τρία χαφ ο ένας οπωσδήποτε θα έχεις δώσει εντολή, θα γίνεις ο τρίτος. Είσαι γκολτζής, είσαι γρήγορος. Σε το ένα το άλλο. Mm-hmm. Και αν πλάτος χρειαστεί, θα βγαίνει ο ένας μπακ. Ναι. Αν είναι από την πλευρά του η μπάλα. Mm-hmm. Ο άλλος θα μένει μαζί με τους δύο στόχους. Για να έχεις πάντα τέσσερις πίσω. Ακριβώς. Ναι. Ναι, και μας έχει πει και ο Μάνταλος, ο οποίος κάλλιστα είναι δεκάρι, μπορεί να γίνει τρίτος στην επίθεση. Έπρεπε. Αλλά θα πρέπει να είναι και τρίτος και στα χαφ, έτσι. Εντάξει, στα χαφ θα έρθει. Αν δεν έρθει γρήγορα, ναι. δεν μας νοιάζει. Ναι. Κατάλαβες, αυτό είναι το καλό. Ωραία. Γιατί έχω δύο κόφτες χαφ. Και έχω και τρεις, mm-hmm. γίνονται πέντε αντί για τέσσερις. Ναι. Οπότε με τους πέντε, ναι. εγώ κρατάω το μάτς. Άρα ο Μάνταλος έχει δύο κόφτες στις πλάτες του. Μπράβο. Δηλαδή, αν το δείξουμε λίγο ναι. εδώ έτσι. Έτσι όπως είναι, βλέπεις. Mm-hmm. Έχει δύο εδώ κόφτες και είναι ο Μάνταλος εδώ. Αυτός είναι ο Μάνταλος. Ναι. Αυτή είναι η τριάδα. 5 και 3, 8, 10, 11. Ναι. Εδώ τι γίνεται. Εδώ, 1, 2, 3, ναι. φύγετε, πηγαίνετε στην Πάρη, θα πιείτε καφέ και ελάτε το απόγευμα. Δεν με νοιάζει εμένα τον Αλέφαντο, ναι. παράδειγμα. Ναι, 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 ναι. Γιατί θα πας εδώ, θα πας εκεί, θα πίνεις καφέ, βγαίνουν αυτοί, βγαίνουν εδώ, έρχονται 1, 2, 3, πιάνε τα σεντρεφόρτα, σβήνουν, έχω λίμπερο, αυτή man to man, βγαίνει αυτός και έρχεται και αυτός. Mm-hmm. Τώρα πες την μπάλα εδώ τρεις να βοηθήσω εγώ βόητα. Ναι. Μένω ένας, δύο, τρεις, τέσσερις. Βγαίνει ένας. Είμαι γεμάτος. Mm-hmm. Ένας, δύο, τέσσερα και δύο, έξι. Να μην σου κάνω το πλεονέκτημα. Μπράβο. Δηλαδή σαν να παίζω για 30 δευτερόλεπτα. Με τέσσερις. Με τέσσερις. Δεν τρέχει τίποτα. Αυτό είναι. Αυτό είναι, αυτό είναι. Έφυγε αυτός. Το ίδιο. Σου βγαίνει αυτός. Φουλάρισε. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα, καλημέρα. 4 και 2, 6. Να ρωτήσω κάτι. Είμαι κλειστός. Πίσω, ναι. Όταν παίξω 4-4-2, ναι. έτσι θα μείνω. Έτσι θα είσαι. Όταν παίξω 4-3-3, έτσι θα μείνω. Mm-hmm, mm-hmm. Αλλά εδώ, όταν παίζεις με 4, μένεις 90 λεπτά. Ναι. Εδώ μένεις 30 δευτερόλεπτα. Να ρωτήσω κάτι θέλω, γιατί δεν το κατάλαβα. Όταν λες η τριάδα μπροστά, πηγαίνετε να πιείτε καφέ, η τριάδα μπροστά, πάει να πει ότι στην επίθεση. Θα είναι μόνο αυτοί οι τρεις ότι απαγορεύεται να σου βγει κάποιο χαφ. Τριάδα μόνο μπροστά, μπακ. Τι εννοείς αυτό. Η τριάδα το δεκάρι και δύο επιθετικοί. Αυτό εννοείς, ναι. Η τριάδα μπροστά εννοώ τον Μάνταλο, τον Ολιβέιρα και τον Λιβάγια. Και είμαστε έτσι. Ναι. Αυτό εννοείς. Ναι. Εδώ. Ναι, μου λες ότι η τριάδα μπροστά, ναι. Μάνταλος και δύο επιθετικοί. Τριάδα, μπράβο. Πιείτε καφέ. Μπράβο. Άρα στην επίθεση, ό,τι κάνετε εσείς οι τρεις. Ό,τι κάνετε οι τρεις ναι. στον ευθυντιασμό, ναι. γιατί και αυτός, ο άλλος παίζει με τέσσερις, παίζει και εδώ. Ανοιχτά, ναι. Ανοιχτά. Mm. Αλλά τρεις για μένα είναι φυσέκια, mm-hmm. στους τέσσερις. Ναι. Αλλά ένας ναι. πάντα θα βγαίνει. Όχι από εδώ, α, ούτε α, από εδώ. Εντάξει, back. Α, μπράβο. Ναι. Ή αυτός, ευθυντιασμό ο Μαρ. Που ναι. είναι γρήγορος. Ή ο Παουλίνιο. Ή αυτός. Ή ο Χουλτ. Ο Χουλτ, ναι, μπράβο, ναι. που είναι γρήγορο. Ναι. Θα βγει, θα μείνουν. Εδώ λοιπόν, καλύπτεται και έτσι. Καλύπτεται και έτσι. Πιο ναι. εύκολα. Ναι. Οπότε, πάντα το μπακ για να σου γίνεται ο λίμπερο δεύτερο στόπερ και να έχεις τέσσερις. Άρα πίσω. Του λέω εγώ, κύριε μου, παίζω 4-2-4. Έτσι. Με τέσσερις πίσω. Ναι. Εγώ σου βάζω πέμπτο. Είστε πέντε πίσω και είναι δύο χαφ και ένας τρεις. Εάν θα μου φύγει ένας μπακ, ναι. παίζεις για 30 δευτερόλεπτα, όχι ναι. για ημίχρονο ναι. ή μισή ώρα ή 20 λεπτά με τέσσερις, mm-hmm. παίζεις αυτό, αυτό, αυτό. Εντάξει. Με τέσσερις. Αυτό θα γίνει σε μια φάση, η οποία δεν κάνει ούτε λεπτό, μπορεί να σου γίνει ευθυντιασμό. Άρα, με τέσσερις, παίζεται χρόνια. Ναι.
4-2-4 παίζετε χρόνια. Mm-hmm. Ορίστε όμως. Αυτό θα το παίξετε τώρα. Δεν φεύγει αυτό συνέχεια. Θα φύγουμε έτσι. Ένας θα πάει εδώ μέσα. Αυτός πάει εδώ και αυτός έρχεται εδώ. Ωραία. Όταν... Αν έρθει ο Μάνταλος, ναι, ο οποίος είναι τριπλέρ, ναι, είναι όλα, με δύο κυνηγούς, αν συναντήσει τέσσερις στην καρδιά, ναι, και τα μπακ να κλείσουν, δεν κλείνουν τα μπακ εδώ. Κατάλαβες. Κατανέβει αυτός. Ωραία. Εάν... Λοιπόν, άρα κλείνουν εδώ. Εάν δεν έχεις δεκάρι. Και εδώ. Εάν, ναι, δεν έχεις δεκάρι. Ναι. Και θες να παίξεις 5-3-2. Αλλά δεν έχεις δεκάρι. Με τρία χαφ. Τρία χαφ. Τρία χαφ. Είσαι έτσι. Είσαι εδώ. Ναι. Και αν έχεις τον Ολυμπιακό Καμαρά. Καμαράκι, Γέρμε, Μπουχαλάκης. Χωρίς Φορτούνη, χωρίς Βαλμπουένα. Ναι, είσαι καημένη. Ποιος βγαίνει. Θα πεις. Θα βγει 5 φορές ο Μπουχαλάκης. Που είναι πιο αργός. Ναι. Με καλά πόντια, ναι, και καλή τεχνική. Ναι. Και οι δύο κόφτες, Γκιγέρμε Καμαρά, φουλ. Εδώ. Έξι αυτόνα. Mm-hmm. Αυτός που θα σου τρέξει λιγότερο. Αν βάλεις τρίτο χαφ, Γκιγέρμε Καμαρά και ένα τρίτο να τρέχει. Ναι. Έτσι, ένα τρίτο να τρέχει, θα σου φεύγει. Αν είναι από εδώ η μπάλα, αυτός. Από, ανάλογα αν δηλαδή, από εδώ η μπάλα, εντάξει, μπάλα. Αυτός. Εντάξει. Και θα έχουμε δύο κόφτες. Οι τρεις είναι κόφτες. Ναι. Ένας από αυτούς θα βγει. Ή ο Γκιγέρμε ή ο Καμαρά ή άλλος ένας γρήγορος. Ποιον έχει ο Παναθηναϊκός εδώ γρήγορο. Το Δόνη, ξέρω εγώ, ναι, σου λέω. Ναι. Το γιο του. Ναι. Μένει ο Δόνης με τον άλλο. Mm-hmm. Δηλαδή είσαι καλυμμένος. Τον διδάσκεις. Και παίζετε, αυτό θέλω να πω. Ότι παίζετε είτε έχεις δεκάρι είτε δεν έχεις δεκάρι. Αυτό θέλω να πω. Άντε, λοιπόν, τώρα, να δούμε και τη φάση του Αλμπάνη. Γιατί και η ΑΕΚ αδικήθηκε προχθές. Δεν της έχει δοθεί πέναλτι. Είναι αυτή η φάση που και με τα δύο χέρια σπρώχνει ο αμυντικός της Λάρισας. Δεν έχει δοθεί. Και είναι μέσα στην περιοχή. Έχει πατήσει η περιοχή, νομίζω. Έχει πατήσει. Με ένα αλτάρα. Έχει το σπρώχνει με τα δύο χέρια. Ναι. Δεν το έδωσε. Όχι. Λοιπόν. Ούτε αυτό δόθηκε. Γιατί και ο Καρέρα κάλεσε με το 5-3-2 αυτό θα μπορούσε. Είναι κλασικό πέναλτι. Ναι. Δηλαδή πάει και άτσαλα, δεν πάει εμένα, πάει και με τα δύο. Έχεις την μπάλα, ναι, μπαίνεις και σε σπρώχνω. Ναι. Σε πετάω κάτω και στην περιοχή μέσα. Παπ, μπέναλτι. Λοιπόν, αυτά. Και του λες κιόλας, σπρώχνεις μέσα στην περιοχή. Και άτσαλα. Για τσούφιγε, ναι, είσαι από πίσω. Ναι. Και φοβάσαι, μην μπει, ναι, μην τη δώσει κανεί γκολ. Τον σπρώχνεις. Μπέναλτι. Έτσι. Μάμα σου πάρει πλάτη. Σημαντή. Έλα ρε δρόμο, μπέναλτι. Τελείως. Γιώργο, προλαβαίνουμε να δούμε κάτι από τα διεθνή. Όχι, όχι, μας τα κόψαν τα διεθνή. Πάντως, από τα πιο έτσι σημαντικά είναι ότι πήγε η Τσέλσι και κέρδισε την Τότενα 0-2. Δηλαδή, ο μαθητής Λάμπαρντ κέρδισε ο δάσκαλο Μουρίνιο και μάλιστα εντός. Ο Μουρίνιο, ναι, έχει τρελά τη μην ασχολήσει. Το υπογράφησε. Α, νούμερο. Το υπογράφησε και στην Τότενα. Νούμερο, δεν ξέρει τι να παίξει. Ναι. Πάει ο Μουρίνιο. Πάει. Βγήκε πριν χρόνια κάτι, τώρα γελά ο κόσμος. Γελά ο κόσμος. Άμα κάνει άλλη μια ήττα, πρέπει να τον διώξω. Η Τσέλσι, ναι, η Τσέλσι έπαιξε με τρεις εντωμεταξύ πίσω. Δεν τον βλέπεις και τι ωραία. Αυπηλή ο Ρούντιγκερ είναι μάνα εκεί. Ναι. Μπράβο. Ρούντιγκερ, Ζουμά, το Μόρι. Ο Αμπελθουαέτ από εκεί πάνω κάτω είναι. Πάνω κάτω. Ο Λάμπαρ το κατέβασε αυτό, είναι έτσι. Κόβασης Καντέ, είναι μηχανή ο Καντέ. Ναι. Κόβασης ανεβασμένος, δεν είναι όπως ήταν. Ναι, ανεβασμένος πλάκα στην πλάκα. Ο Μάουντ. Ο Βίλιαμς είναι φυσέκι. Ναι. Και μετά ο Μάουντ είναι χαφάκι από την Ντέρμπι, ουσιαστικά. Εντάξει, ναι, πιο πίσω δεν έβγαινε. Δηλαδή, ναι, δεν είναι 3-4-3 ακριβώς. Έβγαινε ο Βίλιαμ πιο κοντά στο σεντερφό, στον Άμπραχαμ. Ναι, ο Βίλιαμς, ο Άμπραχαμ, αυτοί ο Μάουντ κάνουν προβλήματα. Ναι. Είναι σαν να βλέπουμε Τσέλσι Κόντε αντί για τον Αζάρ, ο Βίλιαμ που. Μπράβο. Έπαιζε πιο κοντά στο μπράβο, φορ. Χώνεται. Και ο Βίλιαμς είναι πιο καλός. Εξτρέμ να μπαίνει μέσα. Η δεύτερο σεντρεφόρ εκεί είναι. Δεν είναι για χαφ. Δεν είναι για χαφ, ναι. Θα έρθει, θα του δώσει την μπάλα, θα σου κάνει αναστάτωση. Mm-hmm, mm-hmm. Μετά στην αντίπαλη όμενα. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά πρέπει να κάνουμε φινάλε και για σήμερα. Τι λέει. Να πω ότι την Παρασκευή, ναι, θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε τα best of. Τα καλύτερα, τις καλύτερες ατάκες του Νίκου Αλέφαντου σε μια εκπομπή. Ο, τι ώρα? Την ίδια ώρα, την ίδια ώρα. Έτσι, δηλαδή 6.30-7.30. Α, για μια ώρα
όλα τα φετινά από τέλη Αυγούστου μέχρι και τώρα. Και θα είμαστε ξανά μαζί ζωντανά, πρώτα ο Θεός, την Δευτέρα. Αύριο έχουμε κανονικά Sports Core Record εορταστικό, με όλη την επικαιρότητα που δόξα το Θεό είναι πολύ. Οπότε ραντεβού εμείς αύριο στις 18:30. Να είστε καλά.